ειλικρινά είναι το καλύτερο Σάββατο στη ζωή μου. Στρατηγό τα νικητήρια. Χαίρομαι πάρα. Μαύρη Παρασκευή, μαύρη κι άραχνη. Έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σε αυτή την κατάσταση. Έτσι, μπράβο, έτσι. Κέρδισε ο Φαφλατάς, δεν το πιστεύω, με άμυνα, ρε παιδιά. Κέρδισε ο Φαφλατάς, ο Μουσταγκαλής, κέρδισε. Κέρδισε. Του κάνω πατ-πατ στην πλάτη. Αντώνη, πραγματικά, κέρδισε. Πραγματικά, μας έχει σπάσει τα νεύρα. Τουλάχιστον, Παναγίτσα, μας γίνει το αυτονόητο την Κυριακή. Παναγίτσα μου, ας γίνει το αυτονόητο την Κυριακή. Είτε ορισμένοι θα πιστέψουν μέχρι και τα ζώα. Μην αυτό τον δω να σηκώνει γροθιές, μόνο αυτό. Και την Κυριακή, πραγματικά, μην τον δω. Λοιπόν! Ο Μεμέτης μας έκανε χτες. Λοιπόν. Evolution έχουμε. Μου απολέβαλε τρίποντο εκτός ισορροπίας ο Μητόγκας, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Μην μιλάς έτσι, μην μιλάς έτσι για τον Παναγιώτη, μην μιλάς έτσι. Λοιπόν. Αντρέας Μπαμπάτσικος, Τάσος Καμπόλης από Summer League Evolution. Παιδιά, πείτε ένα καλησπέρα. Κάτσε, τον Μπαμπάτσικο μου τον έφερε σε επίτηδες τώρα. Εγώ δεν το ήξερα ότι ήταν ο Μπαμπάτσικος εδώ. Αν το ήξερα, θα ερχόμουν. Αδερφέ, έχουν γίνει οι προσκλήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα και τα σχετικά. Δεν ξέρω τι. Έχουν έρθει δύο άνθρωποι που μπορεί να, είτε να βγάλω τα μάτια μου, είτε να γίνει αυτό που γίνεται σήμερα. Μου φέρει στη θύρα 13 μέσα στο σπίτι. Θα το πιείς όλο το ποτήρι μέχρι το τέλος. Και τώρα πάμε να πούνε τις πρώτες καλησπέρες στα παιδιά. Άντε, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μεταξύ Παναγιώτη και Μπαμπάτσικος. Ναι. Ανάλογα το αποτέλεσμα, ήρθα εγώ. Οπότε ήταν λίγο safe από την Λιγέρια. Όλα καλά, εντάξει, εμείς συνηθισμένοι. Τι 6, τι 7, κλάει, δεν μας νοιάζει και πάρα πολύ. Τάσο. Καλησπέρα για εμένα. Ευχαριστούμε μου για την πρόσκληση. Και εμείς συνηθισμένοι. Για καλό μας τους έφερες αυτή την ώρα. Εγώ, κοίτα, έχω. Δε, οι Ολυμπιακοί μας είδες τις χιούμορ. Έχουμε χιούμορα, κορίτσι μου. Γιατί είμαστε κορτασμένοι. Όχι, φίλε. Σαν σύλλογο, είμαστε κορτασμένοι. Α, εντάξει τώρα. Θες να μιλήσουμε για χάντμπολ. Εννοείται, ναι, ναι, παντού, παντού, παντού. Γιατί είναι κρίμα τώρα, εντάξει. Δηλαδή είσαι πάρα πολύ στεναχωρημένος και πραγματικά σε λυπάμαι. Νιώθω ότι είσαι ένα πληγωμένο σκυλί και δεν θέλω να σε κλωτσίσω παραπάνω. Είμαι, ναι, το παραδέχομαι. Είμαι. Αυτό. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε μια μικρή εισαγωγή, γιατί τα παιδιά γνωρίζονται μεταξύ τους. Ξεκινήσαμε καλά, πάντα, το ξέρεις πάντως εδώ, γιατί, ναι. Λοιπόν, σας συνδέει μια μικρή ιστοριούλα, ναι. Θα την πούμε λίγο. Ποιος είναι πελάτης πιανού καταρχήν? Ο Καμπόλης είναι πελάτης. Σε κάθαρα. Λοιπόν, ο Καμπόλης είναι Grand Manaria, ο Μπαμπάτσικος είναι Brooklyn Bets. Οι Brooklyn Bets έχουν κερδίσει τα Μανάρια στον τελικό, στο Summer League της Development 2. Πέρσι, μετά, αφού πήραν την πρόκριση και οι δύο για τη Master, οι Brooklyn Bets στείλανε πάλι σπίτι τους στα Μανάρια στους 8 και πήγανε στο Final Four. Χειμωνιάτικο. Ναι, ναι. Πέρσι ένα παιχνίδι στο κύπελλο έχουμε παίξει στην αρχή. Αυτό πήγα να πω. Μόνο μία φορά έχουν κερδίσει τα Μανάρια σε ένα αδιάφορο κατά τα άλλα μάτς. Είσαι πολύ αδικημένη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Και θα συναντηθούν. Τώρα. Όχι, δεν έχει. Πέσατε εσείς. Περίμενε. Τώρα, στη Master, τα Μανάρια καταφέρανε και σώσανε την κατηγορία, άρα θα αγωνίζονται και του χρόνου στη Master. Απ' την άλλη, οι Brooklyn Bets δεν τα πήγανε καλά στη σεζόν. Α, δεν πέσανε τα Μανάρια, γιατί ένας δημοσιογράφος μας κατά και λέγε... Όχι. Από την ατάκα του γνωστού, του γνωστού προπονητή που είπε πρόσφατα, είναι ο κύριος Τρούπης εδώ. Όταν κερδίσαμε, λείπατε. Οπότε οι Bets επιστρέψανε στην Evolution. Και τώρα αγωνίζονται και οι δύο στο πρωτάθλημα της Evolution στο Summer League. Πάλι διαφορετικές πορείες. Τα Μανάρια είναι αίτητα. Οι Brooklyn Bets δεν έχουν κάνει καλό ο πρώτο γύρο. Έχουν μία νίκη. Αλλά εντάξει, μπορεί να σωθεί η παρτίδα. Μπορεί. Οι Bets νομίζω γενικότερα είναι σε μία κρίση, να το πούμε. Αγωνιστική, λέω. Ένα εξάμηνο τώρα. Θα σου πω. Γενικότερα η. Οι θετικές μας στιγμές, σαν Bets, γιατί έχουμε πολύ έτσι μικρή ιστορία τα τελευταία 2,5 χρόνια, αρχίζουν και τελειώνουν στα Μανάρια. Νιώθω ότι όταν φεύγουμε από αυτούς, για κάποιο λόγο κάτι πάει στραβά. Δεν ξέρω, δεν έχουμε αυτοπεποίθηση. Είχαμε μια πολύ άσχημη σεζόν, γιατί κάναμε επιλογές οι οποίες δεν μας βγήκανε. Μια αλλαγή έτσι, του roster στο 50% του συνόλου. Από εκεί και πέρα, εγώ κοιτάω τα θετικά. Άρα, δηλαδή, οι παίκτες που ήρθαν, δηλαδή, δεν.
οι παίχτες δεν, αυτοί που έφυγαν ήταν πολύ πιο σημαντικοί, okay. Δεν ξέρω. Ξέρεις, έχει να κάνει και με το σύνολο, δηλαδή. Εμείς κάναμε το λάθος και κοιτάξαμε χαρακτηριστικά, κοιτάξαμε το μπάσκετ, αλλά ξεχάσαμε την παρέα. Αυτό που μας έφερε εκεί πέρα που φτάσαμε στα δύο πρώτα χρόνια. Ο Αγρέβης γιατί έφυγε? Ο Αγρέβης έφυγε για προσωπικούς λόγους. Ο Κώστας είναι, έχουμε μια εξαιρετική έτσι, σχέση με τον Κωνσταντίνο και ανοιχτά εγώ πάντα το λέω και θα συνεχίσω να το λέω ότι η πόρτα μας είναι ανοιχτή για τον Κωνσταντίνο. Πήγε σε φίλους, γιατί και εμείς από το Περιστέρι είμαστε και, και οι Φίξ από το Περιστέρι είναι γνωστοί, γνωστοί μας, είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Τον Φίξ πρέπει να είναι κλειστή για τον Αγρέβη. Νομίζω τώρα. Δύσκολα να ανοίξει. Δεν ξέρω. Ήταν μια απόφαση που αντικειμενικά του βγήκε, γιατί όλοι γνωρίζαμε το αποτέλεσμα. Εσύ σας έλειψε όμως. Πάρα πολύ. Δεν μπορούσαμε ποτέ να το αντικαταστήσουμε. Δεν είναι και εύκολο. Ναι. Δεν είναι και εύκολο. Αλλά ξαναλέω, εγώ μένω στην παρέα. Ναι. Δηλαδή, ψάξαμε άτομα, ψάξαμε παιδιά που μετρήσαμε τον μπάσκετ, δεν μετρήσαμε το να δέσουμε μεταξύ μας και τελικά δεν έδεσαν. Σε ερασιτεχνικό επίπεδο αυτό μετράει πάρα πολύ γενικά. Πάρα πολύ. Και μη σου πω και σε επαγγελματικό, δηλαδή το θέμα της χημίας και της παρέας και της ενέργειας που βγαίνει από τα αποδυτήρια που λένε. Είναι τα αποδυτήρια που λέμε. Εντάξει, Λεμπρό, αν σε επαγγελματικό φέρω το Λεμπρόν, δεν πειράζει να μην πάμε και για καφέ μετά. Δηλαδή, ρέμισε λίγο. Ναι. Λοιπόν, απ' την άλλη, τα μανάρια, η μεταγραφάρα που κάνανε, τους βγήκε. Η μεταγραφάρα που κάνανε είναι ότι πήγε ο Καμπόλης προπονητής, παιδί μου. Ας το ακούσουν οι Σκιαδόπουλοι και οι υπόλοιποι που βγήκε σε ένα σπρόβυργο, ότι ο Καμπόλης, του Καμπόλη ομάδα είναι βασικά. Τάσο, πες μας λίγο σε εσάς λίγο πώς πήγε η σεζόν αυτή η Εμείς κάναμε το αντίθετο από ό,τι κάναν τα παιδιά. Εμείς κοιτάξαμε πρώτα την παρέα στην αρχή της σεζόν. Διώξαμε τη Μαυρόγατα. Βασικό. Ο ίδιος προσημοποιήθηκε το κατάλαβα. Να φύγει για να συσπηρωθεί λίγο περισσότερο. Μιλάμε για τον coach που είχαν πριν τα μανάρια. Μιλάμε για τον Νίκο, τον Πρέμπο, τον προπονητή μας. Το μπάσκετ που παίζουμε είναι το ίδιο, είναι του Νίκου τον Πρέμπο. Του Νίκου το μπάσκετ. Δεν αλλάξαμε κάτι. Εντάξει, κακά τα ψέματα και εγώ δεν είμαι προπονητής. Διαχειριστής είμαι. Απλά θέλαν τα παιδιά έναν άνθρωπο να τον ακούσουν και είπαν ότι κάντο εσύ. Και τους ευχαριστώ. Με έχουν ανεχτεί με πολλά στραβά που έχω, με πολλές φωνές. Δηλαδή, έχω πει πολλές φορές ότι έχω φωνάξει τόσο που λέω: εντάξει, δεν μπορεί, κάποιος να με βρίσει. Δεν γίνεται. Και παρόλα αυτά το ανέχονται και τους ευχαριστώ. Ξεκινήσαμε λίγο μουδιασμένα, κυρίως λίγο ψαρωμένα, γιατί ανεβήκαμε και ειδικά τα πρώτα παιχνίδια και με ομάδες που βλέπαμε ότι δεν ήμασταν οι εαυτοί μας. Μπορούσαμε να τα πάρουμε τα παιχνίδια. Mm-hmm. Δηλαδή, στο πρώτο γύρο, ας πούμε, θα φέρω ένα παράδειγμα το παιχνίδι με τους αμφιδέξιους ή με τους αλπινιστές. Είναι δύο παιχνίδια που και με την έλευση του Τάσου, ειδικά με τους αμφιδέξιους, το πήραμε. Αλλά παίξαμε και με πολύ καλές ομάδες που τις κοντράραμε στο δεύτερο γύρο. Τη Μαϊάμι τους παίξαμε στα ίσα στο δεύτερο γύρο, που ήταν μια ομάδα που κατέληξε στην ελίτ και συγχαρητήρια. Από εκεί και πέρα, τώρα έχουμε έρθει στο Σάμερ. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω προβλέψεις. Πάμε καλά. Έχουμε κάνει και δύο προσθήκες. Πάντα στα πλαίσια της λογικής της ομάδας ότι παίρνουμε παιδιά ντόπια από τον Ασπρόπυργο. Είστε το υπόλοιπο Αττικής εσείς, να το λέμε. Γίνονται από εκεί. Δεν γράφει ο τύπου το Σοκράτη και Σανίδη φυσικά. Ναι, έχουμε πάρει δύο παιδιά, το Σταμάτη και τον Προκόπη. Ο Προκόπης είναι ψάρφος Προκόπη. Τα οποία έχουν παίξει και μπάσκετ. Γιατί δεν έχουμε πάρα πολλά παιδιά που να έχουν παίξει μπάσκετ σωματιακό κανονικό. Μας βοηθάνε. Έχουμε και τον Τάσο και όλη την υπόλοιπη ομάδα, η οποία είμαστε 4 χρόνια μαζί. Έχουμε προπονηθεί πάρα πολύ μαζί. Και έχεις ρε φίλε και τον Τζίκο τον καλό. Τον καλό και τον. Δύο Τζίκου του γκρίφι, σα σταμάτησα. Α τον Τζίκο τον καλό. Τον καλό, τον playmaker, τον καλό. Άλλο εντάξει, κάτι κάνει. Ο καλό είναι όμω. Όταν θέλει είναι πολύ καλό. Ο καλό όμω είναι ο Τσάτσο. Ναι, ο Τσάτσος. Ο Τσάτσος. Σε βλέπω να μην περνάς εσύ τη γέφυρα της Φιλαδέλφειας πλέον, άμα συνεχίσεις έτσι. Ναι. Λοιπόν. Κάνουν πολλά γλάξες τραπέζια με γουρουνοπούλες. Τέλεια. Συγγνώμη. Εγώ λοιπόν που σας πίστευα και έλεγα θα μείνετε, πρέπει να καλεστώ στα τραπέζια. Εννοείται. Οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κομμάτι. Εμείς ρωτάμε, εσείς απαντάτε. Δεν θέλουμε διπλωματίες, δεν θέλουμε εις αποστακισμούς και τέτοια, έτσι. Κανονικά.
Νομίζω να δυσκολεύω για συγκεκριμένη. Όχι, εγώ το λέω σε όλους για να ξέρουν ότι μην το πάνε εκεί, γιατί θα θυμώσω. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Να. Παιδιά, θέλω να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για το Summer League σαν θεσμός και πώς επηρεάζει είτε παλιές ομάδες που έχουν αγωνιστεί σε ένα Winter, είτε καινούργιες ομάδες που γνωρίζουν τη διοργάνωση μέσα από αυτό το θεσμό. Αντρέα, ξεκίνα εσύ. Το Summer League ξεκάθαρα δείχνει συμπάθειες και εκθέτει πάρα πολλούς αθλητές και παράγοντες του μπασκετάκι, ειδικά παλιούς. Μας κάλεσε αυτό έχω να πω. Γιατί το λες όμως? Εντάξει, όσον αφορά τις μετακινήσεις, ποιος πάει πού κτλ. Μέσα στο Summer γίνονται αυτές οι επιλογές γιατί είναι και λίγο έτσι πιο χαλαρό, ας το πούμε. Οπότε εντάξει, που αφήσω την ομάδα μου να πω εκεί πέρα που υποσυνείδητα θέλω να είμαι. Πω, βγάζει πολύ πόνο. Ναι, ωραία, για πες, για πες. Ποιος άφησε και έφυγε, ποιος, πες. Εντάξει, δεν θα το αναφέρω άτομα συγκεκριμένα. Υπάρχουν 5-6 συγκεκριμένα στην κατηγορία. Στην κατηγορία τη συγκεκριμένη αυτή εδώ που είμαστε, είσαστε εσείς οι δύο. Ναι, ναι. Δηλαδή έχουν γίνει συγκεκριμένες μετακινήσεις. Εντάξει, γενικότερα στη διοργάνωση, όχι στην κατηγορία. Α, στη διοργάνωση, ναι. Ναι. Ποια συγκεκριμένη, ώρα, μην πούμε. Μία, ποια είναι αυτή η οποία είναι που λες εντάξει τώρα, τι έκανα τώρα. Εντάξει, εγώ ρε παιδί μου τόσα χρόνια έχω άχθει τον Κάρμα, ξέρω. Ναι. Ο οποίο τι είναι, οκ. Εντάξει, τώρα, ο τύπος τώρα έχει γυρίσει. Κυρολόγο είναι. Ναι. Και τι κάνει. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Ψάχνεται από εδώ και από εκεί να αποδείξει. Εντάξει, να πούμε αυτό τώρα που... ότι έχει επιστρέψει στους Δρουέ. Τίτλο θέλει, παιδί μου. Σπίτι του, σπίτι του. Αυτό, ναι. Αυτό. Ναι. Έχει τίτλο, σπίτι παιδί μου, τώρα. Τίτλο θέλει. Τίτλο ψάχνει. Ναι. Στο μπασκετάκι αυτό. Ένα Χάρι Κέιν. Ναι, ναι. Ναι. Και όπου πάει η ομάδα, δεν παίρνει τίποτα. Και να σου πω κάτι. Το μεγάλο παράπονο είναι ότι έχει γυρίσει όλη την διοργάνωση. Ναι. Και δεν έχει σε εμά. Και δεν έχει σε εμά. Α, έτσι. Τον καημό σου δηλαδή μα λε τώρα. Και μία φορά που είχε ευκαιρία να πάρει τίτλο με του Ινδιάν. Στο μνημητελικό στο Summer, εμείς τον αποκλείσαμε. Ναι. Αυτό είναι ο βασικός λόγος που δεν έχει έρθει σε εμάς ακόμα. Ναι. Εσείς τον αποκλείσατε, ναι. Λοιπόν. Στον Κολονό, νομίζω. Τάσο, για πες μας. Όχι στον Κολονό, στο Αρένα. Στο Αρένα, ναι. Πες μας κι εσύ. Εμείς, σαν ομάδα, στο σύνολο το αντιμετωπίζουμε σαν ένα τουρνουά, κυρίως για να διατηρήσουμε ρυθμό και για να μπουν τα νέα πρόσωπα στην ομάδα να τα απορροφήσουμε και σαν χαρακτήρες. Αλλά και σε αγωνιστικό επίπεδο. Γιατί παίζουμε ένα πολύ συγκεκριμένο μπάσκετ και πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς παίζουμε μπασκετικό ξύλο. Πρέπει να μπουν μέσα σε αυτό το καλούπι, δεν είναι εύκολο, ανταποκρίνονται, έτσι το αντιμετωπίζουμε εμείς. Εντάξει, παρατηρώ ότι υπάρχουν και ομάδες που θέλουν να το πάνε λίγο στο πιο χαβαλέ, λίγο πιο χαλαρό, λίγο, να ανοίξουν λίγο το rotation από τις πιεστικές σεζόν που είχαν. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπουμε στον όμιλο δικό μας έχουμε, ας πούμε, τη Space Ελλάς, που είναι μια ομάδα της Elite. Δεν είναι η Space Ελλάδα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρω και έχουν απλά δύο άτομα. Ποια όμως άτομα έχουν. Εντάξει, έχουν το Βεργόγεν και τον Ηλιόπουλο, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Και για Evolution είναι αυτό, λέω. Δεν είναι ότι θα μπορούσαν να πάνε στην Master, ούτε θα μπορούσαν να πάνε στην Developer. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι έχει έρθει μια ομάδα τη Elite να κοντράρει. Αυτό, γι' αυτό το έλεγα να το. Επειδή μπορεί να παρεξηγηθεί. Ναι, αλλά του ρίξαμε 20 πόντου σε κεφάλι. Εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε να. Έχει μια ομάδα τη Elite η οποία θέλει να βάλει και άλλα παιδιά που έχουν όρεξη να παίξουν μπάσκετ και αυτό κάνουν και μπράβο του. Δεν βάλανε την καλή του ομάδα που πήγε τελικό. Final Four βασικά, αν δεν κάνω λάθος, στην Elite. Final Four. Ανοίξανε το ρόστερ του για να παίξουν όλα τα παιδιά και μπράβο του. Υπάρχουν ομάδες που αντιλαμβάνονται έτσι και υπάρχουν ομάδες όπως εμείς που θέλουμε να προετοιμαστούμε και να διατηρήσουμε το ρυθμό μας όσο περισσότερο γίνεται και για του χρόνου. Είστε δύο ομάδες, διορθώστε με αν κάνω λάθος, που ξεκινήσατε από Summer League, σωστά? Σωστά. Μπράβο. Για τα παιδιά δεν ξέρω, εμείς σίγουρα, ναι. Μπράβο. Και οι δύο έχετε ξεκινήσει από Summer League. Ποιες ήταν οι σκέψεις σας τότε, δηλαδή σαν πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες στο Summer League και τώρα σαν ομάδες που έχετε βιώσει και τα χειμερινά, ξέρετε δηλαδή πώς πάει η διοργάνωση, έχετε παίξει και σε κανονικό ρυθμό, ποιες οι διαφορές που βλέπετε? Αντρέα, πες μου εσύ πρώτος. Κοίτα, εμείς γενικότερα ήμασταν παιδιά που παίζαμε στο μπασκετάκι σε άλλες ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Οπότε θέλαμε να μαζευτούμε και φτιάξουμε δικιά μας ομάδα. Το χειμερινό θέλει μια δέσμευση, απαιτεί μια δέσμευση. Οπότε στην ουσία στο Summer εμείς πήγαμε για να δοκιμάσουμε τους αυτούς μας. Επιπλέον, σου έχεις και ελεύθερο χρόνο, καθώς καλοκαιρινό είσαι πιο free. Έχεις δυνατότητα να φέρεις και στην ομάδα άτομα τα οποία καλώς ή κακώς στο χειμερινό δεν μπορούν να παρευρίσκονται.
Οπότε όλη αυτή η διαδικασία, ρε παιδί μου, σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις μεγάλες πιθανότητες να φτιάξεις κάτι καλό, ένα καλό σύνολο για το χειμερινό που εκεί πέρα είναι το, για μένα η σοβαρή έτσι, πρόκληση. Okay. Τάσο. Εμείς την πρώτη χρονιά που συμμετείχαμε, ουσιαστικά συμμετείχαμε για να συστηθούμε στη διοργάνωση, να δούμε και πού ανήκουμε, έτσι, για να παίξουμε στην αντίστοιχη κατηγορία στο χειμερινό. Απλά εντάξει, επειδή ήμασταν μια πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, ήμασταν ήδη, αν δεν κάνω λάθος, δύο χρόνια ομάδα, χωρίς προσταφαιρέσεις, ήμασταν οι ίδιοι ακριβώς. Καταφέραμε και ανταποκριθήκαμε εκείνο το καλοκαίρι πάρα πολύ καλά. Εντάξει, στραβώσανε λίγο τα πράγματα στο τέλος με κάποιες υποχρεώσεις και είχαμε φοβερές ελλείψεις στο τελικό με τα παιδιά. Παρότι παρουσιάσαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα στο τελικό. Από εκεί και πέρα ανήκαμε στην Evolution και κατεβήκαμε και πήραμε την άνοδο. Τώρα σας εξήγησα πώς το αντιμετωπίζουμε. Άρα σε γενικές γραμμές θεωρείτε ότι το Summer League θα πρέπει να συμμετέχουν οι ομάδες, είτε παλιές είτε καινούργιες, γιατί βοηθάει στην επόμενη σεζόν του Winter. 100%. Γιατί ρε παιδί μου το λέω, γιατί κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι το να μείνουν 3-4 μήνες χωρίς αγώνες θεωρούν ότι είναι ξεκούραση, ότι κάνουν την αποθεραπεία τους και τα σχετικά. Γι' αυτό ρώτησα. Είναι από τους πιο βασικούς λόγους αυτός που είπες μόλις τώρα. Δηλαδή, διατηρείς το ρυθμό σου. Okay. Χωρίς να πιεστείς πάρα πολύ. Ναι. Okay, συμφωνούμε. Αντώνη. Λοιπόν, μία νίκη, αίτητη εσείς. Μια καλή πορεία, μια ενδεχόμενη κακή πορεία θα επηρεάσει το ξεκίνημα, ας το πούμε έτσι, στο χειμωνιάτικο. Από θέμα ψυχολογίας. Κοίτα να δεις. Πέρσι στο Final Four, όταν είχαμε ήδη την άνοδο για τη Master και παίζαμε για να πάρουμε την Evolution, εγώ στο μυαλό μου και νομίζω όλα τα παιδιά είχαν ότι δεν ξαναπάμε ποτέ σε αυτή την κατηγορία. Ότι είμαστε για τη Master. Δεν σκέψω, εγώ ξεκίναγα φέτος με στόχο να πούμε play-off. Το λέω ανοιχτά. Τότε λοιπόν σε μια συνέντευξη με τον Σοκράτη, του λέω: είναι η πρώτη και η τελευταία μας ευκαιρία να πάρουμε την Evolution. Γιατί δεν ξαναπαίξουμε ποτέ εκεί. Αυτή η δήλωση νιώθω ότι από τότε με στοιχιώνει. Από εκείνο το παιχνίδι, και μάλλον όχι μόνο η δήλωση, αλλά και το άτομο στον οποίο την έκανα. Ήταν, τι να σου πω, η εκκίνηση, η εκκίνηση μιας καταστροφικής πορείας των Bets. Ο μόνος άνθρωπος που δεν την πληρώνει με αυτή την οτροπία είναι ο Αταμάν. Αθλητικά, 101% όταν λένε τέτοια πράγματα και με μένα μέσα, με έχω πει εγώ από χθες, την πληρώνουν. Ο μόνος που δεν την πληρώνει είναι ο Αταμάν. Συνέχισε. Τρομερό, έτσι. Ναι, ναι, τρομερό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, η δήλωσή του ότι αν δεν πάω Final Four θα φύγω από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ότι θα πάρουμε το. Ναι. Ακραίες δηλώσεις. Ναι. Εντάξει. Και με την Εφές έχει πει. Να σου πω κάτι. Όταν όμως γίνει η μαλακία, μετά δεν θα γυρίσουμε, θεωρώ. Ναι. Θεωρώ. Α, πάρουμε παράδειγμα του Μπέτς, έτσι. Που ήταν σαν σε. Πότε πήγαν στη μάστερ. Ο coach είναι στη θέση του. Ο coach. Ο δικός σας, ο Φάνης. Ο coach, να γίνει ξεκάθαρο, ναι, είναι, ναι, και θα είναι στη θέση του. Ο πιο παραστατικός και ο πιο καλός προπονητής σε θέμα τακτική, γιατί τον παρακολουθούσα εγώ στον Κολονά από ό,τι έλεγε στον πάγκο. Φίλε, το ξέρει το άθλημα. Όχι, δεν το κάνω. Για ποιο άθλημα μιλάς? Για τον μπάσκετ. Όχι, το ξέρει το άθλημα. Ωραία, ολοκλήρωσε, Αντρέα. Γιατί εδώ πέρα το παιδί δεν. Τα νεύρα και η δέπη τον έχουν καταστρέψει σήμερα. Ο Φάνης, το ξέρει το άθλημα, θέλει δίπλα του ένα πολύ καλό, όχι βοηθό προπονητή, ψυχολόγο. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι Bets αυτό έχουν ανάγκη. Ένα ψυχολόγο. Το δουλεύουμε και. Παιδιά, όπως ακούω από τον τομέα. Τι δεν σας εμπνέει, δηλαδή. Όπως ακούω από τον τομέα, να δώσει χαρτάκια στα παιδιά, να κάνει μια ομαδική ψυχοθεραπεία, να τους βοηθήσουν. Καλά το κλίμα, τι. Σας αγχώνει, σας νευριάζει, δεν σας έχει σηκώνει. Όχι, ρε, προς Θεού. Δεν είναι καμία σχέση. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι είμαστε ένα σύνολο τρελών ανθρώπων. Ναι, δηλαδή, δεν μπορεί τώρα ο Φάνης. Και εδώ δεν είναι καλά. Τον βλέπεις. Το βλέπω κι εγώ, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα ο Φάνης να κάτσει και εκτός από μπάσκετ να μας βάλει να μας φτιάξει και τη ζωή μας και την οτροπία. Ναι, μας, ναι, κατάλαβα τι λες. Okay. Ναι. Τώρα το. Ωραία. Με τους μπάζερίτες γίνεται, ναι. Τάσο. Σας ακούω. Ναι. Εσύ, απαντάς την ίδια ερώτηση. Μου διέφυγε.
Ξαναπες ναι. την ερώτηση. Η ερώτηση είναι αν πάτε καλά τώρα. Η ομάδα μας πάει μια χαρά. Η ομάδα κατά πόσο θα μας επηρεάσει αυτό για του χρόνου. Η ομάδα μας πάει καλά, πάει play-off και εγώ σου λέω πάει και Final Four. Γιατί εκεί στοχεύει η ομάδα. Άλλο που δεν το αλλάζει, τα λέω εγώ. Πράγματα που δεν λέω εγώ. Τα λέω εγώ. Τα λέω ο κόσμος των μαναριών. Με τέτοιο τσίγκο Final Four μόνο λοιπόν. Και πάμε Final Four. Δεν πάμε τελικό, σταματάει η πορεία εκεί. Έτσι. Επιτυχημένη θα την πούμε. Θα σας δώσω ένα πους για το χειμώνα. Αδιαμφισβήτητα, ό,τι και να συμβεί το καλοκαίρι, ναι. είτε μια κακή πορεία. Θα πάμε διακοπές, εντάξει. Είτε μια καλή πορεία, θεωρώ ότι μπορεί να σου δώσει ένα κίνητρο για την επόμενη χρονιά. Να σου δώσει είτε ένα κίνητρο για να βελτιωθείς και να διορθώσεις τα κακό κείμενα, είτε να σου δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ακόμα και να μπεις μέσα στο χειμερινό με το σπρόξιμο που σου δίνει για να παίξεις ακόμα καλύτερα. Από εκεί και πέρα. Στόχους εγώ δεν βάζω, το ξαναλέω. Υπάρχουν βλέψεις, σίγουρα, ειδικά πώς να περιμένεις βλέψεις. Από μια ομάδα θα πει κάποιος που έχει 6-6. Ωστόσο, εντάξει. Ό,τι και να γίνει, είπαμε, κατεβαίνουμε πρώτα για προετοιμασία και για διατήρηση ρυθμού. Αλλά θεωρώ ό,τι και να γίνει σε μια διοργάνωση καλοκαιρινή, δίνει κίνητρο για το χειμερινό. Ό,τι και να συμβεί. Είτε αυτό είναι καλό είτε κακό. Okay. Λοιπόν, η κατηγορία της Evolution είναι ακριβώς στη μέση. Δηλαδή είναι η Development, η 2 και η Master με την Elite στο χειμερινό και είναι η Development με τη Master στο καλοκαιρινό. Είναι ακριβώς στη μέση και αυτό την καθιστά την πιο ανταγωνιστική κατηγορία για αυτό το λόγο. Σε τι διαφέρει σε σχέση με τις υπόλοιπες και την κάνει τόσο ξεχωριστή? Αντρέα. Μια καλή χρονιά σε φέρνει ένα σκαλοπάτι από την καλύτερη κατηγορία της καλύτερης εραστικής διοργάνωσης. Μια κακή χρονιά όμως σε πάει κάτω. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ στη ψυχολογία. Γι' αυτό και θεωρώ πάρα πολύ καλή κίνηση της διοργάνωσης να την βάλει την κατηγορία αυτή. Γιατί αν δεν κάνω λάθος πριν δύο... Ναι, υπήρξε... Ήταν μεγάλη απόσταση. Ας πάρω τα credit, δικιά μου είναι η Evolution, ας τα πάρω τα credit. Δικιά σου είναι η διοργάνωση. Όχι, για την Evolution θα πάρω τα credit. Συνέχισε. Ήταν μεγάλη απόσταση μεταξύ Development και Master, γι' αυτό και έβλεπες και πάρα πολλά παιχνίδια που ίσως να μην είχαν και πάρα πολύ ενδιαφέρον, μεγάλες διαφορές πόντων κτλ. Τώρα βλέπουμε πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια, πιο ομάδες που είναι πιο κοντά μεταξύ τους, οπότε και το θέαμα είναι πολύ καλύτερο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αντρέα, συμφωνώ μαζί σου. Τάσο. Θα μιλήσω για την καλοκαιρινή Evolution, έτσι, για αυτήν εδώ που τρέχει. Δεν θα μιλήσω για το χειμερινό πρωτάθλημα, δηλαδή. Και θα σου πω ότι παίζουν ομάδες οι οποίες έχουν ανέβει κατηγορία και είναι πάρα πολύ σοβαρές. Δηλαδή, ας πούμε, ο Αριστέος είναι μια ομάδα που την παρατηρώ από την D1. Είναι σωματείο κανονικό. Ναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή είναι κανονικό σωματείο. Όπως και η Πρεσό. Αυτές οι δύο ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, είναι μάστερ του χρόνου. Ναι. Και οι δύο. Λοιπόν. Όπως επίσης υπάρχουν και ομάδες που μπορεί να πέσαν από τη μάστερ. Που τις ανεβάζουν το επίπεδο γιατί είναι από τη μάστερ. Που θέλουν να επανέλθουν, σαν τα παιδιά. Έτσι. Και θέλουν να. Και σίγουρα περιμένεις να δεις πράγματα. Όπως επίσης μπορεί να υπάρχουν και ομάδες από την Elite που πέσανε κατηγορία, έχουν αλλάξει κάπως το roster τους και θέλουν και αυτοί να βάλουν τη νέα ομάδα μέσα στο κλίμα. Η Πρεσόφ θα σου πω πήγε τελικό, έτσι. Μαζί με τον Αριστείο, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, με τον Ινάτριο και Ποδοκρατία. Α, ναι, μπράβο. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά και ας τις χωρίζει μία κατηγορία. Ναι. Είναι πάρα πολύ κοντά οι ομάδες. Δηλαδή, μια ομάδα που τερμάτισε 5η στην Evolution δεν έχει να ζηλέψει, πιστεύω, κάτι από μια ομάδα που τερμάτισε 8η στη Master. Ναι. Συμφωνώ. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ πάρα πολύ ανταγωνιστική. Οκ. Μάλιστα. Έχετε και δύο προπονητές στην ομάδα σας. Καταρχήν θέλω να μου πείτε αν είστε υπέρ αυτής της ιδέας, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον πάγκο. Δεδομένου ότι είναι αριστερικό πρωτάθλημα και κάποιοι λένε ότι όχι, δεν θέλουμε μπάγκο, θα μιλάει ένας και θα το κάνουμε λίγο πιο παρείστικα. Και εν συνεχεία να μου πείτε αν είναι προτιμότερο αυτός που είναι στον μπάγκο να έχει υπάρξει παίκτης και μάλιστα πρόσφατα ή να είναι αμυγός προπονητής, γιατί υπάρχει αυτή η βερσιόν ατόμων οι οποίοι δεν έχουν παίξει ουσιαστικά μπάσκετ ακόμα και σε αριστερικό επίπεδο πλην παρέας
και, αλλά το προπονητικό το έχουν πάρα πολύ στο αίμα τους. Γιατί υπάρχει το μοτίβο σου. Δηλαδή, ο Φάνης είναι αμυγός προπονητής, δεν έχει φορέσει τη φανέλα να παίξει, σωστά. Λάθος. Έχει παίξει. Ο Φάνης ήταν παίκτης, κάποια στιγμή τη φανέλα την κρέμασε και έγινε προπονητής. Στους Μπέτς. Για τους Μπέτς λέμε τώρα. Γιατί όχι, ο Καμπόλης ήταν παίκτης στα Μανάρια και αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του. Κάτσε, και να γίνει προπονητής. Παίζει όταν χρειαστεί όμως. Εντάξει, ο Τάσος ας πούμε είναι πιο πρόσφατα. Πάνω το τελευταίο διάστημα, η αλήθεια είναι. Οπότε αυτό, πες μας εσύ πρώτα, Αντρέα, την άποψή σου, το κομμάτι αυτό και μετά να μας πει ο Τάσος. Εγώ γενικότερα, ρε παιδί μου, είμαι πάρα πολύ υπέρ της οργανωσιακής δομής. Και κατ' επέκταση του σεβασμού. Ανεξάρτητα αν μιλάμε για ένα επαγγελματικό κόνσεπτ ή ένα τεχνικό, πρέπει να, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε συγκεκριμένους ρόλους. Mm-hmm. Συνεπώς είναι οι παίκτες, είναι το προπονητικό επιτελείο, γιατί δεν απαραίτητο να έχεις μόνο ένα προπονητή, μπορεί να σκεφτείς ένα προπονητή και οτιδήποτε. Για να γίνονται κάποια πράγματα σωστά. Από εκεί και πέρα, εάν ο άνθρωπος που είναι στη θέση του προπονητή έχει παίξει παλιότερα στην ομάδα ή κάπου αλλού ή δεν έχει παίξει, δεν έχει να κάνει για μένα. Δεν παίζει τόσο πολύ ρόλο. Σημασία έχει ότι είναι εκεί και έχει το συγκεκριμένο ρόλο. Να είναι η ήρεμη δύναμη της ομάδας, αυτός που έχει συνέχεια τους χαμηλούς παλμούς, όταν κάποια έτσι, κατάσταση ξεφεύγει ή όταν πρέπει να βγει μπροστά και να δώσει τον δρόμο. Για μένα ο προπονητής είναι ο ηγέτης της ομάδας. Ωραία. Τάσο. Εντάξει, γιατί δεν θα με χαρακτηρίζει εμένα. Ωστόσο, θεωρώ ότι προπονητής πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει. Χρειάζεται ένας άνθρωπος στο πάγκο που να έχει όσο το δυνατόν γίνεται πιο κατεβασμένους σφιγμούς. Να παρακολουθεί, γιατί δεν είναι μόνο να δώσει μια εντολή, να παίξει μια ζώνη, να κάνεις κάτι, μια προσέγγιση. Ωστόσο, είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να παρακολουθήσεις. Πιθανά φάουλ, να κουβεντιάσεις, να μιλήσεις και με, ακόμα και με τους παίχτες σου, να μιλήσεις που είναι στο πάγκο εκείνη την ώρα. Παίζει ρόλο. Αργήσαμε να καταλάβουμε το ότι δεν πρέπει παράλληλα να παίξω και να κοουτσάρω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι σχεδόν αδύνατο. Προσπαθώ να μην παίζω καθόλου. Αν έχω την ομάδα γεμάτη, δεν θα παίξω. Αν λείψει κάποιος, ίσως να φορέσω ρούχα και αν χρειαστεί να παίξω. Ή μπορεί και να είναι το παιχνίδι τελείως χαλαρά και να μπορώ να παίξω. Ή αν έχουμε απουσίες, έτσι. Από εκεί και πέρα, δεν παίρνω τις αποφάσεις μόνος μου. Έχω παιδιά τα οποία. Εντάξει, δεν είμαι προπονητής. Έχω παιδιά τα οποία τα συμβουλεύομαι, μιλάω μαζί τους. Ποιους? Το Παπαρισσαθίου. Το Σπυράκο τον Νερούτσο, ο οποίος ανήκει σε προπονητικό επιτελείο. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Σπύρος στο διάστημα που ήταν τραυματίας ερχόταν όσο πιο πολύ μπορούσε, γιατί έλειπε αυτός και θα έπρεπε έστω και λίγο να παίξω. Και το Χρήστο το Σκληρό. Αλλά ο Χρήστος έχει. Όχι τόσο. Το Χρήστο πριν τα παιχνίδια. Μέσα στα παιχνίδια είναι λίγο δύσκολος ο Χρήστος να το διαχειριστείς. Έχει πολλούς παλμούς και είναι λίγο δύσκολος, αλλά δεν πειράζει, τον αγαπάμε. Πάντως είμαι σίγουρα υπέρ του ότι πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος στο πάγκο να μιλάει. Okay. Σταθερά. Ωραία. Λοιπόν, θέλω τις 4 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας αυτή τη στιγμή κατά την άποψή σας και τον παίκτη που θα θέλατε διακαώς να φορέσει τη φανέλα της ομάδας σας. Αντρέα. Τώρα μιλάς για Evolution ή για Master. Παίζαμε Master, τώρα παίζουμε Master. Δεν έχω εικόνα, ας πούμε, του χρόνου Evolution ποιος παίζει. Θέλω για την Evolution την τωρινή. Τις καλύτερες ομάδες και να μου πεις ένα παίκτη γενικότερα τη διοργάνωση. Γενικά, yeah. Όπου και να ήτανε. Κοιτάξτε, εγώ θα απαντήσω τώρα την εύκολη ερώτηση που είναι η δεύτερη. Εγώ θέλω διακαώ στην ομάδα μου το Σταυρούλι. Το Σταυρούλι, ε! Τους Kings. Θεωρώ. Να σε καλά. Συγχαίρονται να σα πω εδώ πέρα, δίνουν τα χέρια ένα στον άλλο. Εντάξει, τώρα είναι το playmaker τη ομάδα που πήγε τελικό. Μην τρελαθούμε. Ναι. Όχι, να σου πω. Αρχικά θεωρώ ότι είναι. Ότι ξέρει καντάρια μπάσκετ, αλλά τον πάω πολύ και σαν προσωπικότητα. Έχετε μιλήσει. Τον γουστάρω πολύ. Έχετε μιλήσει. Όχι. Τους τώρα δεν μου απαντάει. Διαβάστηκε ο Σταυρούλης. Και μια τετράδα έχεις, την έχεις παρακολουθήσει λίγο την Evolution. Μια τετράδα, όχι, να σου πω την αλήθεια.
Δεν έχω εικόνα. Δεν έχω εικόνα. Οκ. Okay. Τάσο. Λοιπόν, να σου πω τις ομάδες πρώτα. Uh-huh. Δεν θα βάλω μέσα τη δικιά μου. Okay. Τώρα μιλάμε για το summer, έτσι. Ναι, για ναι, το ναι. summer. Βελούδινα σφυριά. Mm-hmm. Στο είπα και. Ναι, ναι, το είπες και off the record. Πού τους έχεις δει εσύ αυτούς. Τους παρακολουθεί ο Τάσος. Πες. Δεν σου όλα τα παιχνίδια. Την ομάδα του συστήματος. Ποιο? Τους καϊκστές. Ναι. Που παίζει ο Σταύρουλης. Εγώ δεν είπα. Γι' αυτό παίζει ο Σταύρουλης. Εγώ δεν είπα τίποτα. Γι' αυτό παίζει και ο Σταύρουλης εκεί. Δεν συνεννοηθήκα όμω. Επειδή είναι το σύστημα. Μορφαντά. Πάμε παρακάτω. Μορφαντά ο καλό. Ναι, ο Κυριάκο. Ο Κυριάκο, όχι ο Δημήτρη. Ο Δημήτρη παίζει τη Σμπίρτη. Ο αδερφό του καϊκστέ. Φαίνεται από τι ομάδε που παίζει ο καθένα ποιο ξέρει τι παίζει. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι αναφέρεται τώρα. Μας έχουν κερδίσει έτσι. Καλά. Ναι. Τρίτη. Λοιπόν, τρίτη ομάδα. Ναι. Θα σου πω τον Αριστεό. Ωραία. Για την τέταρτη ομάδα. Αγόρι μου. Θα σου την πω από τον ίδιο όμιλο. Ωραία, πες. Πρέσοφ. Πρέσοφ. Τέλεια. Κύριος ο Βαλάσκας με εδεμένα, κάθονται, τους φαντάζομαι ένα στη δυά, ο άλλος δεν ξέρω πού και χάσκει και έτσι ένα. Είναι εξαιρετικές ομάδες και οι τέσσερις. Ναι. Και από εκεί και πέρα ο παίκτης που θα ήθελα στην ομάδα μου, Διακαγός, αν κατέβει, γιατί έχει κάνει μια συμμετοχή, ναι. Είναι ξεκάθαρο Σταυρούλης. Και εσύ! Μιλάμε τώρα για υπάρχει το playmaker. Ταύτιση. Υπάρχει ταύτιση. Μιλάμε τώρα για το playmaker τη ομάδα που πήγε τελικό elite. Η αλήθεια είναι έρχεται. Ότι δεν τον προτιμάνε γενικά το Σταυρούλη. Δηλαδή έρχεται κόσμο εδώ πέρα, μα λέει άλλου τύπου οι οποίοι ψιλοακούγονται. Πρώτη φορά όμω ακούμε το Σταυρούλη. Ένα εξαιρετικό παίκτη. Δεν ξέρουν μπάσκετ οι άνθρωποι γι' αυτό. Εξαιρετικό παίκτη είναι και ο Λούβαρη. Ποιο Λούβαρη? Ο Κομνηνό, ο Λούβαρη που παίζει τώρα στο ODB. Ακριβώ. Σα αρέσει, ε. Όπω και το playmaker του Αριστεού. Σας λέω κι άλλους. Ο Δημητράτος. Ναι. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Καλύτερη πεντάτα της κατηγορίας. Από τη θέση 1 μέχρι τις 5. Εντάξει, δες σωμάια, πες τώρα. Τάσο, ξεκίνα εσύ. Λοιπόν, παρότι είπα το Σταυρούλη. Να, αγόρι, μίλε με Σταυρούλη τώρα. Στην καλύτερη πεντάδα, ναι. Επειδή έχει μια συμμετοχή, δεν θα τον έβαλα. Ναι, ναι. Να είμαι δίκαιος. Θα βάλω τον Δημητράτο. Τσίγκος πιθανά, δηλαδή. Στο 2. Άστρα να βάλει, θέλει. Στο 2 θα βάλω το Λουβάρι. Ναι. Στο 3 θα βάλω το Κατσιούλι. Ναι. Το Κατσιούλι. Βελούδινα σφυριά. Ναι. Και ανάποδα μπορούν να παίξουν αυτοί οι δύο. Mm-hmm. Ναι, ναι. Στο 4 θα ευλογήσω τα γένια μου, παιδιά, δεν γίνεται. Τα Σκαραμάνο τα κοτώ. Ναι. Και στο 5 θα βάλω τον Αθηναίο. Τον Αθηναίο. Και τον έχω παίξει αλλού. Αλυσμώνοντα πατρίδε τώρα στην Evolution. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι όπω ήταν πριν μερικά χρόνια, αλλά δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Έχεις δίκιο, συμφωνώ. Ναι. Ναι. Αντρέα. Εντάξει, εγώ θα βάλω το Σάκι, σίγουρα. Ναι. Δεν ξέρω, παίζει στους θυμούς. Τον Καραμασιώτη, ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, βέβαια, ρε. Δεν γίνεται να μην βάλω το Μινά, το μουσείο μου, το δικό μας, στο 2. Ναι, ωραία. Έτσι. Θα βάλω το Σταυρούλη. Mm-hmm. Δεν με νοιάζει να παίζει, αν δεν παίζει. Ωραία. Ό,τι μπορεί κάνει αυτός για να τον πάρει στην ομάδα, ναι. Οι σκακιστές έχουν ένα δύναμο ψηλό αρκετά. Ποιο, τον Μιχαηλίδη. Ή τον Μιχαηλίδη ή τον Κουλούρη. Όχι, τον Κουλούρη λέει, τον Κουλούρη λέει. Τον Κουλούρη. Που θα τον βάλω στο 4. Mm-hmm. Τώρα στο 5. Αγρεύει. Αλλά δεν παίζει, ναι. Το αφήνω κενό. Άρα το τσιγκόρε. Θα παίξουμε με 4. Το αφήνω κενό. Θα παίξουμε με 4. Είναι πολύ αρκετή αυτή. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε την καλύτερη και τη χειρότερη στιγμή σας στη διοργάνωση, σε προσωπικό επίπεδο όμως. Εσείς πώς το βιώσατε. Αντρέ. Την καλύτερη, ε. Mm-hmm. Λοιπόν, η καλύτερη στιγμή στη διοργάνωση δικιά μου ήταν ένα μάτς στο... Πού ήτανε? Στο Σπάρτακο. Mm-hmm. Έχω βάλει 9 πόντους, κερδίζουμε 15. Τελειώνει το παιχνίδι, έχουμε 10 δευτερόλεπτα. Δεν τον έχω βάλει ποτέ στην καριέρα μου διψήφιο αριθμό πόντων. Παίρνω την μπάλα όλη η χειρική του μεταξύ τους και πάω και βάζω δίποντο. Τέλειο. Και μάλιστα πάω στη γραμματέα και τους λέω να το γράψουν κιόλας. Μην τυχόν και δεν τους ξεφύγει. Λοιπόν, ναι. Αυτή είναι για μένα η καλύτερη στιγμή στη διοργάνωση. Και η χειρότερη? Η χειρότερη στιγμή στη διοργάνωση ξεκάθαρα είναι το περσινό Final Four. Που ενώ στο ημίχρονο κερδίζουμε τους... Ιγκουάνα. Το Ιγκουάνα με 20 πόντους. Ναι, αλήθεια αυτό. Για κάποιο λόγο που ποτέ δεν κατάλαβα, στο ημίχρονο κάπως ψηλό, όχι τσακωθήκαμε, υπήρξε μια ένταση. Και το συν 20 ξαφνικά σε 5 λεπτά είναι 0
Και μάλιστα νιώθαμε σαν να χάνουμε και 20. Δηλαδή... ναι, όταν είναι το 20 γίνεται 0. Επειδή μέχρι τότε μπαίναμε μέσα και νιώθαμε, κοιταζόμαστε μεταξύ μας. Νιώθαμε ότι θα κερδίσουμε. Το νιώθαμε, δεν μπορώ να το περιγράψω. Από εκείνο μας και μετά αυτό έχει φύγει. Και ό,τι και να κάναμε το Φάνη, να το επαναφέρουμε, γιατί εντάξει, εμείς την ομάδα την αγαπάμε. Ασχολούμαστε. Εγώ έχω να παίξω λόγω του χειρουργείου από τον Νοέμβριο, δεν έχω χάσει παιχνίδι. Δηλαδή, σαν project του Μπέτς, εγώ του λέω πολύ σοβαρά. Από τότε δεν έχουμε καταφέρει να το γυρίσουμε. Αλλά θα το γυρίσουμε. Κάτι. Ωραία. Τάσο. Βάση εμφάνιση. Όπως και εσένα, ό,τι θέλει, ρε παιδί μου. Σαν στιγμή, συνέστημα. Αυτό θεώρησε του 11 πόντου που βάλε την καλύτερη στιγμή. Δεν είπε το πρωτάθλημα ο τύπο. Είπε του 11 πόντου. Όχι, μου άρεσε. Δεν με ρώτησε τη δεύτερη καλύτερη. Σαν στιγμή, θα σου πω. Ήταν ο τελικό του Summer που χάσαμε τα παιδιά. Ωραία. Και ήταν ο τελικό του Summer γιατί είχαμε τρομερέ ελλείψει. Οι δύο, οι Τσίγκοι ήταν σε γάμο. Ο Αλεξανδρίδη ήταν στον μπάτσελόρ του. Ήμουν εκεί, ποιο παιχνίδι λες? Το τελικό του Summer. Ήσουνα, νομίζω εσύ το σπιτάξεις. Εγώ ήμουνα, ναι. Λοιπόν, οι δύο Τσίγκοι ήταν σε γάμο. Ο Τάσος Αλεξανδρίδης ήταν στο Bachelor του. Εκεί ήταν και ο Γιώργος Ηλίας. Δηλαδή είχαμε και πρωτοκλασάτες ελλείψεις βασικών παιχτών, αλλά και γενικά ελλείψεις. Κατεβήκαμε με αποστολή ανάγκης. Εγώ ήμουν αρκετά πίσω στο rotation, γιατί υπήρχαν παιδιά πολύ ποιοτικά στους ψηλούς. Το μοναδικό πράγμα που είχα δουλέψει εκείνη την περίοδο ήταν η πολύ καλή φυσική κατάσταση που είχα τότε. Και μπήκα μέσα και είπα: εντάξει, αυτοί είμαστε, κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα που ήρθαμε. Και έχω κάνει ίσως την καλύτερη μου εμφάνιση με την ομάδα. Τέλεια. Αλλά δεν είναι μόνο επειδή ήμουν προσωπικά καλός, είναι και επειδή η ομάδα έδειξε ένα εξαιρετικό πρόσωπο για τις ελλείψεις. Είναι γιατί ήσουν και προσωπικά καλός. Για ένα ημίχρονο, θα σου πω εγώ. Αλλά είναι και ότι παίζαμε μια ομαδάρα, γιατί τότε τα παιδιά ήταν φοβερή ομάδα. Ακόμα είμαστε. Άμα δείτε το βίντεο, έχουν βγει κάτι στον αγραφή, κάτι τριπλές παγίδες, κάτι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και είναι χωρίς βασικά γρανάζια. Ωραία. Η καλύτερη στιγμή ήταν αυτή. Χειρότερη. Η χειρότερη στιγμή θεωρώ ότι είναι το φετινό παιχνίδι με τους Miami Heat. Όπου κατεβαίνουμε στο γήπεδο δεύτερη Κυριακή εθνικών εκλογών. Εθνικών ή πρώτη Κυριακή κανονικών εκλογών. Κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι ήτανε. Και είναι η μισή, νομίζω, εκλογών τοπικών. Και είναι η μισή στα κινητά, έχουν φίλους που κατεβαίνουν, έχουμε τόνα, έχουμε τάλο και είναι όλοι γεια σας. Και κατεβαίνουμε και τρώμε 17 πόντους σε μια φάση. Και είναι και οι πρώτες μου στιγμές σαν προπονητής στην ομάδα. Και δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ όλο αυτό. Δηλαδή, πού είναι όλοι αυτοί οι μαχητές εδώ πέρα που έχω. Σιζοφριά. Σιζοφριά. Ναι, το οποίο το γυρνάτε το παιχνίδι μετά. Δεν το γυρίσαμε το παιχνίδι. Όχι, το μαζέψατε. Εντάξει, για 11. Ναι. Αλλά σε μια φάση μας ξεφτιλίζουνε. Μας ξεφτιλίζουνε. Ναι. Και λέω, πού είναι, δηλαδή. Ναι. Ολυμπιακός πρώτο ημιχρόνου χθες. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Ας πούμε εξίσου άλλο πληγή. Ωραία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Άμυνα επίθεση. Τι είστε υποστηρικτές, εσύ Αντρέα πρώτος. Επίθεση. Γιατί? Γιατί πάντα η τέλεια επίθεση είναι καλύτερη από την τέλεια άμυνα. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις πολύ. Δύο στα δύο. Καμπολή. Συμφωνώ με αυτό που είπε, αλλά η επίθεση βγαίνει από την άμυνα. Βγάλε άμυνα και θα βγάλεις και επίθεση. Εννοείς να κάνεις κλεψίματα και τέτοια πράγματα. Εννοώ να παίξεις άμυνα και να παίξεις. Αυτό. Άρα και ιδίως στην επίθεση. Ωραία. Όχι, η άμυνα βγαίνει από την επίθεση. Εγώ στην άμυνα. Α, εσύ στην άμυνα. Γιατί πάλι έκανες χειραψία, γι' αυτό το λέω. Ναι, γιατί το γνωμικό το γνωρίζω και είναι γνωστό. Ωραία. Α, κλεμμένα μας λες. Όχι, το γνωρίζω από μένα αυτό. Λοιπόν. Το καλύτερο συμπαίκτη που είχατε ποτέ και για ποιο λόγο. Και χιουμοριστικά πάντα, το χειρότερο συμπαίκτη που είχατε ποτέ. Αυτό που σου άρεσε να βρίζετε. Και για ποιο λόγο. Ναι. Που αγαπάτε να βρίζετε. Ναι, αλλά. Και χωρίς αυτή. Για πες, Αντρέα. Ο καλύτερος συμπαίκτης που είχα ποτέ και θα συνεχίσω να έχω είναι ο κολλητός μου ο Μάριος. Ο Αγγελόπουλος. Να λες και λίγο επίθετα. Ο Αγγελόπουλος. Ναι. Εντάξει, με τον Μάριο είμαστε χρόνια μαζί. Παίζουμε μπάσκετ και εκτός του γηπέδου. Και γενικότερα, παιδί μου, βρισκόμαστε με κλειστά μάτια. Ο χειρότερος παίκτης που είχα ποτέ
Κοιτάξτε, sorry που θα το πω. Δεν θέλω βασικά να με παρεξηγήσει. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρει. Είναι και αυτός κολλητός μου. Αλλά, είναι... Αλλά πραγματικά μας ζαλίζει. Μας ζαλίζει. Είναι ο Μάνος ο Ρούσος. Λοιπόν. Δεν λέει να καταλάβει ότι έχει πάει 45 χρονών, 130 κιλά. Πρέπει να σταματήσει να παίζει μπάσκετ. Τα βάζει. Συνεχίζει, επιμένει. Του το δίνω. Αλλά. Κάθε παιχνίδι με τον Μάνο είναι και μία έτσι, τι να σου πω, μία τραγωδία. Δηλαδή τον βλέπω να τρέχει πάνω κάτω και φοβάμαι, λέω πότε θα πέσει, γιατί ετοιμάζομαι να πάω να τον σηκώσω, κατάλαβες. Δεν ξέρω αυτή η καρδιά πώς αντέχει εκεί πέρα μέσα, καλά να είναι. Τάσο! Ο καλύτερος συμπαίχτης, ξεκάθαρα, Παπαϊσταθίου. Είναι το απόλυτο ρεαλείο. Τον έχω κάνει κατά ανάγκη playmaker. Ανταποκρίνεται. Μπορεί να παίξει τέσσερις θέσεις. Έχει φοβερή νοοτροπία, νικητή. Τρώει πάρα πολύ βρίσιμο. Όχι όσο ο Τσίγκος ο μικρός και ο Τσίγκος ο μεγάλος. Τρώει πάρα πολύ βρίσιμο όμως. Δεν μου μιλάει. Και ακόμα κι αν έχει αντίθετη άποψη που θα την ακούσω, αυτό που θα του πω θα το ακούσει. Και θα το κάνει. Για μένα είναι ο καλύτερος συμπαίχτης. Και ο χειρότερος. Χειρότερος εννοεί καλά. Σε χιουμοριστικά πανταπλαίσια. Ναι, ναι, ξεκάθαρα Τάσος Αλεξανδρίδης. Γιατί? Ξεκάθαρα. Να πούμε ότι ξεχνάει παπούτσια, να πούμε ότι ξεχνάει εμφανίσεις, να πούμε ότι έχει ένα στυλ ζάμαν φου και δύο ταχύτητες κάτω λειτουργίας. Ένα χαλαρό τύπο, ένα ζεν τύπος. Τα βάζει, ρε φίλε μου. Τα βάζει. Ο οποίος, ας πούμε, προχθές είχε το μαγαζί του και καθυστέρησε να έρθει. Και έρχεται και του λέω: άντε, κάνε ζέσταμα. Και έχει πάει στο Κολονό, έχει πάει μέσα που είναι εκεί στα σκαλοπάτια και τριπλάρει. Και του λέω: α, και μετά έχει σταματήσει να έχει βάλει την μπάλα στη μασχάλη και κάθε. Και του λέω: κάνε ζέσταμα. Και γυρίστηκε και μου λέει: ζεστά είναι εδώ. Ξεκάθαρα ο Τάσος, ξεκάθαρα. Ωραία. Λοιπόν, θέλω έναν αντίπαλο που σας έχει βγάλει την πίστη στο ένας εναντίον ενός. Δηλαδή που έλεγες: ρε φίλε, φύγε λίγο από πάνω μου, γιατί μου έχει πάει στα νεύρα πια, δεν αντέχω. Εξαφανίσω από εγώ. Πες, Αντρέα. Τώρα μιλάς για παίκτη, μιλάς για ομάδα. Για παίκτης. Με έχει κάνει ξεφτύλα ο Δέδες. Ο Δέδες. Σε ένα αγώνα κυπέλλου που είχαμε. Ναι. Πέρσι, ξεφτύλα. ένιωθα σαν να έχω τον Μπατίστε μπροστά μου σε λευκό, ξέρω. Τον έχεις ξαναπαίξει όμως, είναι η πρώτη φορά. Ναι, τώρα το έχω ξαναπαίξει και σε. Απλά ήταν το παιχνίδι εκείνο. Ναι. Που έγινε. Καλά, ναι, δεν είναι και δύσκολο να σου κάνει. Όχι εσένα, λέω γενικά ότι είναι δυνατό παιχνίδι. Ειδικά εμένα είναι πολύ εύκολο, αλλά. Οφείλω να είμαι αντικειμενικός αυτό, έτσι. Τέλεια. Εσένα, Τάσο. Θα πω στη διάρκεια του αγώνα και δεν θα μιλήσω για ένα μικρό διάστημα. Θα πω για όλο το παιχνίδι. Όχι προσωπικά, αλλά στο σύνολο την ομάδα. Τον Ηλία, τον Μουσχέτα. Α. Σε Μουάνα. Ναι. Εντάξει, ο τύπος είναι ασταμάτητος. Αν δεν κάνω λάθος, φέτος θέλει να βάλει και μια πενιντάρα. Είναι ασταμάτητος. Είναι εκπληκτικός παίχτης. Έχει σουτ. Έχει εκπληκτική ταχύτητα στο να σουτάρει και με όση ταχύτητα και να βγει, θα σε περάσει, θα πάει μέσα. Δεν σταματιέται αυτό ο παίχτη. Δεν έχει παίξει καθόλου άμυνα, λέει το Μουσχέτα, αυτό μα λε τώρα. Δεν πρέπει να έχει φάει 20 πόντου σβηστά. Σε ελεύθερη μετάφραση, για να καταλαβαίνουν και οι άλλοι. Όχι στο σύνολο, αλλά δεν μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε, α πούμε. Και θα πω και το Παλτόπουλο όμω. Ναι. Στου Τυφάδο, στο κύπελο που παίξαμε μαζί. Α. Οκ. Ξεμούδια μεγάλα. Μπορεί. Και θα ολοκληρώσω, Αντώνη, θα κάνεις κλείσιμο. Όχι, ολοκληρώσω εσύ. Όχι, εσύ θα πες την ερώτηση. Εσύ. Είμαστε θειασότες του ηγέτη και ακολουθούν οι άλλοι ή η ομάδα. Χωρίς δηλαδή, το μεγάλο όνομα. Δηλαδή, πρέπει να έχει μια ομάδα έναν τύπο που θα βάζει 15, 20, 25 πόντους και να τραβάει τους άλλους ή στο σύνολο πρέπει όλοι να δείχνουν το 100% και να έρχονται οι νίκες κι ας είναι μέτρια, ας πούμε. Ρε φίλε, 99% θα σου απαντήσω το δεύτερο, αλλά είναι λίγο... Τετριμένο. Λίγο, σχετικό. Νομίζω, κοροϊδία. Oh. Ποια ομάδα, μα ακόμα καλύτερα, ποιος προπονητής και ποιος πρόεδρος δεν θέλει να μπαίχτη που θα κοιμάται ίσχος, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Μπαρτζόκας. Και έχει μηδέν στα 3 πέναρφορ, δηλαδή. Κάποια στιγμή θα πει δεν βγαίνει. Ελπίζω να μην ακούσει το podcast αυτό. Δεν έχουμε τα.
Απ' την άλλη, άμα έχεις ένα παίκτη χωρίς να είσαι ομάδα, δεν μπορείς να πας πουθενά. Νομίζω θέλει ένα συνδυασμό. Και γι' αυτό μίλησα πριν για ρόλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κάθε παιδί να ξέρει ποιος είναι ο ρόλος του και τι πρέπει να κάνει. Έτσι. Και όταν μια ομάδα έχει ένα παίκτη πλούσιο σε ταλέντο, οι υπόλοιποι να το αποδεχτούν και να είναι ok. Νομίζω ένα συνδυασμό αυτό είναι ιδέα. Okay. Κοίτα, άμα του πάρει τρία παιχνίδια θα είναι ok. Άμα αρχίσει και χάνει όλο, είναι όλα θέμα νίκης και ήττας. Μα το είδαμε αυτό, να πω παράδειγμα του Chelsea Lions. D2. Είχαν τον Φίβο τον Αντενόπουλο, ο οποίο το παιδί έβαζε μέσα όρο 30-35 μόνο στο match. Στα playoff δεν τράβηξε ο Φίβο. Δεν τράβηξε. Ωραία, έβαλε 20 πόντζερ, παιδί μου, αλλά για το Φίβο αυτό ήταν ότι δεν τραβάω. Και πού του έβαλε στου 20, εντάξει. Έτσι. Μετράει και αυτό και πόσο έβαλε. Και η ομάδα έχασε με 20 και 20, από ήταν δεύτερη, ξέρω εγώ, και έχασε από του 7ου, α πούμε. Δηλαδή εκεί λειτουργήσαν, γιατί αυτοί όλη τη χρονιά είχαν επαναπαυθεί επάνω στον Αντωνόπουλο, και όταν έπρεπε να βγουν κι άλλοι μπροστά, δεν βγήκε, ναι, αυτό, αλλά, και αυτό, τελείωσε. Γι' αυτό λέει και για συνδυασμό, γιατί για από το από πίσω είχε έλλειμμα. Ναι. Ήταν μεγάλο το χάσμα. Ναι, γι' αυτό το σχολιάσα, γι' αυτό, που είπε, γι' αυτό που είπε, ότι πρέπει και οι άλλοι να τον ακολουθούν. Τάσο, για πες μας και στην άποψή σου. Κοίταξε, εμένα η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει μια ομάδα να είναι προσωπολατρική. Πρέπει να υπάρχουν οι προσωπικότητες μέσα, αλλά μια προσωπικότητα δεν είναι τέτοια καλά ένας παίκτης ο οποίος θα ηγηθεί στο σκοράρισμα. Η προσωπικότητα είναι αυτή που θα τραβήξει ο ένας τον άλλον. Όσο περισσότερες προσωπικότητες τέτοιες έχεις μέσα, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να διεκδικήσεις μια νίκη. Από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα πρέπει να υπάρχουν παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά μέσα. Έχουμε, ας πούμε, ένα παίκτη ο οποίος βάζει εύκολα την μπάλα στο καλάθι, εμείς, τον Ισίδωρο. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι έχουν προσωπικότητα, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε καλάθομηχανές. Για μένα αυτή είναι η άποψή μου, ότι πρέπει να χτίζεις προσωπικότητα. Άρα, εσύ δεν θέλεις έναν τύπο που να βάζει 20 προσωπικότητα. Όχι, δεν θέλω. Είχε πρόβλημα με το ηγέτη. Okay. Βασικά, και ο Τάσος. Είναι ο δεύτερος προπονητής. Είχε πρόβλημα και με τον ηγέτη. Τι να σας πω, παιδιά. Εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένη πάντως που στην ομάδα μου ήρθε ο Κέντρικ Ονάν και δεν ακούω καμία από αυτές τις ηγέτη. Που λέτε και οι δύο. Όχι. Εσείς θα με βαφτίσατε ηγέτη για να κρύψετε τα δάκρυά σας που ήταν πολλά. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, έχετε να κάνετε κάποια ερώτηση έτσι στο κλείσιμο, τίποτα? Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε εμάς, να σας πούμε. Όχι, έτσι. Μπράβο, παιδιά. Ωραία. Εσύ, Ανδρέα μου. Νομίζω τα είπαμε. Ναι. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Ναι. Με την κουβέντα. Ό,τι καλύτερο, έχουμε παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι. Λοιπόν, Αντώνη μου. Ναι. Ολοκληρώσαμε. Εντάξει. Να σου πω, έχεις και ευρώ, το καταλαβαίνω. Έλα λίγο να κάνουμε ένα ωραίο κλείσιμο. Εύχομαι από σήμερα να ξεκινήσει το καλό, να αντιστραφούν λίγο τα πράγματα. Και ναι, αύριο να μην έχουμε τίποτα δράματα, δηλαδή πραγματικά θα είναι πολύ. Λοιπόν. Άρα σήμερα είσαι Άρης και αύριο είσαι Ρεάλ. 100%. Δεν εννοείται, τι εννοείται. Όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται να και το λες και δημόσια. 100%. Αλγκοφρένα να το φέρεις να τελειώσουμε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Πραγματικά. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε. Βγήκαν και πράγματα που δεν τα είχαμε ξανακούσει. Γιατί ακούμε και λίγο τετριμένες απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω τα μανάρια να συνεχίσουν όσοι είναι. Ελπίζω οι bets να τον γυρίσουν τον διακόπτη επιτέλους. Σχετικά με αυτό να κάνω μια δήλωση. Ναι, ναι. Ο δικός μας ο Ναν έρχεται στους bets. Μόνο αυτό. Είναι στη διοργάνωση. Είναι στη διοργάνωση. Είναι στην elite. Θα τα αφήσω εδώ. Αναφέρθηκε. Θα τα αφήσω εδώ. Και με αυτή τη δήλωση θα σας ευχηθώ πολύ μπάσκετ, καλά να περνάτε, φιλιά πολλά, γεια σας. Γεια χαρά σε όλους. Μπασκετάκι.